Θεσσαλονίκης, κύριε Άνθιμε, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, ευλογημότατοι κύριοι κύριοι καθηγητές, αξιότιμοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, κυρίες και κύριοι, με αισθήματα χαράς και συγκίνησης σας συναντούμε απόψε στο φιλόξενο αυτό τόπο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης υπό την σκέπη του Αγίου Δημητρίου για να παρουσιάσουμε μία νέα, καλέσθητη και περιεκτική έκδοση που κυκλοφορήθηκε εντεσχάτων και αφορά στον αείμνηστο ηγέτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον ανυπέρβλητο, επίκαιρο όσο ποτέ και αξέχαστο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Πρόκειται για το βιβλίο του αναπληρωτού καθηγητού της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, κυρίου Σωτηρίου Μπαλατσούκα, με τίτλο «Χριστόδουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Πνευματικός Ηγέτης», που εκδόθηκε προσφάτως στα Τρίκαλα. Έχουν γραφεί πολλά από ανθρώπους που τον έζησαν, τον διακόνησαν και έτσι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του, προσφέροντας την ευγνωμοσύνη τους αντίδωρο στην πληθωρική αγάπη του. Γράφηκαν όμως και άλλα τόσα από πρόσωπα που θέλουν να λάβουν για προσωπικούς και άκρως ιδιωτελείς λόγους κάτι από τη λάμψη του και να τοποθετήσουν το όνομά τους δίπλα στο δικό του. Αυτό συμβαίνει πάντοτε με τις σπουδαίες ιστορικές προσωπικότητες, με αποτέλεσμα μάλλον να συσκοτίζεται και να γελιοποιείται, παρά να φωτίζεται και να αναδεικνύεται η ιστορία τους. Νομίζουμε ότι οι γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα είναι σε θέση να διακρίνουν ευκρινώς τους μεν από τους δε. Η περίπτωση του συγγραφέα του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα ανήκει προφανώς στην πρώτη κατηγορία, γεγονός που επικυρώνει η παρουσία όλων ημών, ανθρώπων της Εκκλησίας, της παιδείας και του πολιτισμού, όσο και απλών ανθρώπων που γευθήκαμε πληθωρικά τους καρπούς του έργου και των λόγων του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, είτε εκ των έσω, είτε εκ του σύνεχης, είτε εκ του μακρόθερου. Πειρασμό του ανούσιου συναισθηματισμού. Ρίχνει φως στα πρώτα βήματα του πρόσφυγα Αρχιεπισκόπου στην Ξάνθη και στην Αθήνα, αλλά και στις απαρχές του μοναχικού του βίου στα Αγιασμένα Μετέωρα. Σκιαγραφεί σε αδρές γραμμές την 24χρονη αρχιερατική του διακονία στη Μητρόπολη Δημητριάδος και ρίχνει το βάρος του στη δεκαετή αρχιεπισκοπική του πορεία. Η απόψινή εκδήλωση δεν συνιστά απλώς μια κοινή και συνηθισμένη παρουσίαση ενός βιβλίου, αλλά το πνευματικό μνημόσυνο προς μια εξέχουσα εκκλησιαστική προσωπικότητα και εθνική προσωπικότητα, η απουσία του οποίου τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διορθόδοξο οικουμενικό επίπεδο, κατά γενική ομολογία είναι περισσότερο από εμφανής. Τιμούμε τον Ιεράρχη που αναφέρμανε την εκκλησιαστική παρουσία στην πατρίδα μας, που συνέβαλε στον εμπλουτισμό της ορθόδοξης παρουσίας στο εξωτερικό, που αφύπνισε υπνώτουσες συνειδήσεις, που τάραξε λινάζοντα ύδατα, που ενόχλησε κατεστημένα συμφέροντα, που αγάπησε τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, κυρίως τα νέα παιδιά, που λάτρεψε την Ελλάδα όσο λίγη και αφοσιώθηκε στην Εκκλησία με πάθος θυσιαστικό και φρόνημα υψηλό. Τιμούμε τον εκκλησιαστικό ηγέτη που αγαπήθηκε πολύ και πολεμήθηκε ακόμα περισσότερο. Τιμούμε τον Αρχιεπίσκοπο που δεν απέκρυψε ποτέ τη σκέψη του, δεν συμβιβάστηκε με όσους επεδίωκαν να σιωπήσει, να μην καταθέσει στην κοινή κονίστρα τη ζωή τη γνώμη του. Ήταν διαυγής και ξεκάθαρος, τολμηρός και διορατικός, ειλικρινής και συνεπής στις απόψεις του και με τα επιχειρήματά του διεκδικούσε τη δικαίωσή του. Τιμούμε τον Ιεράρχη που έφυγε πρόωρα, αλλά άφησε πίσω του μία ανυπέρβλητη πνευματική κληρονομιά, παρακαταθήκες ζωής που προσλάβαμε με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη και προσπαθούμε να κάνουμε τρόπο ζωής. Όλα τα παραπάνω αποκαλύπτονται εναργώς στο βιβλίο του κυρίου Μπαλατσούκα, για τις λεπτομέρειες του οποίου θα μας μιλήσουν απόψε δύο εξέχουσες προσωπικότητες της Εκκλησίας και της Ακαδημαϊκής Θεολογίας, που συνδέθηκαν στενά ο καθένας με το δικό του τρόπο με τον αείμνηστο προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Πρώτος ομιλητής είναι ο κοσμήτρο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Μιχαήλ Τρίτος. Υπήρξε προσωπικός και αγαπητός φίλος του Αηδήμου Ιεράρχου. Λόγω των ειδικών του γνώσεων ήταν έμπιστο σύμβουλο σε εθνικά και ιστορικά ζητήματα, πάντοτε δίπλα στους άοπνους και πλέον απολύτως δικαιωμένους αγώνες του Αρχιεπισκόπου για τη διατήρηση της ιστορικής μας αυτοσυνειδησίας και την διαφύλαξη των πολλαπλώς κακοποιημένων εθνικών μας δικαίων. Επόμενος ομιλητής είναι ο Παναγιώτατος Ποιμενάρχης της Συμβασιλεύουσας και Συμπρωτεύουσας Θεσσαλονίκης, ο Μητροπολίτης σας, κύριος Άνθυμος, ο σύμψυχος και συναγωνιστής του Μακαριστού Χριστοδούλου. Η πορεία του στην Εκκλησία είναι παράλληλη και εν πολλής ταυτόσιμη. Εξελέγησαν Μητροπολίτες Αλεξανδροπόλεως και Δημητριάδος αντιστοίχως την ίδια ημέρα, στις 13 Ιουλίου του 1974. Έκτοτε περπάτησαν μαζί στους δρόμους της εκκλησιαστικής διοίκησης, της πνευματικής φοράς, της διαδόσεως του Λόγου του Θεού, αλλά και της προάσπισης των εκκλησιαστικών και εθνικών μας δικαίων. Ήταν εκείνοι κυρίως που από κοινού με τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο σήκωσαν το βάρος του αγώνα κατά της δίμευσης της εκκλησιαστικής περιουσίας. Την αποψινή εκδήλωση, αγαπητοί μου, χαιρετίζει ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κύριος Σταύρος Καλαφάτης, περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, με συγχωρείτε, κύριος Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος στην επιστολή του μας λέγει: «Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με τις αβεβαιότητες και τις χαοτικές συμπεριφορές, η Ορθοδοξία είναι θεμέλιο για την αναγκαία συμφιλίωση με τον κόσμο, αναγκαία για να βρούμε ξανά το βιώσιμο μέτρο και να τηρήσουμε όλοι μας μια στάση κοινωνικής ευθύνης και συνετού ανθρωπισμού.